Κουκουτζά και καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι. Λοιπόν, σας χαιρετάω από ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τα πλάνα από το Moving Vlog και ερχόμαστε πάλι εδώ όταν σας περιμένω να πούμε και τα υπόλοιπα. Πάει! Τέλος! Baby! Καταπληκτικά. Πάμε να φύγουμε. Τέλος. Τέλος. Το σπίτι μου, ένα χώρο. Δεν πειράζει. Πιστεύεις θα προλάβουμε. Να είμαστε καλά, να το θυμόμαστε. Πιστεύεις θα προλάβουμε να έχουμε να δώσει ό,τι πρέπει μέχρι αύριο το πρωί. Εννοείται. Άμα δεν κοιμηθούμε σήμερα το βράδυ, όλα θα είναι έτοιμα αύριο. Τέλεια. Με πλάδια που δεν βρίσκω στο χώρο. Δύο. Να σιγά μην έχει καλύτερο παιχνίδι από αυτό, Μαρία. Τρία. Dead. Άρα αισθάνεσαι κουρασμένος. Να σου δεν γίνει όμως. Είσαι στενοχωρημένος. Πάει. Εδώ είναι το μόνο δωμάτιο που έμειναν ψιλολόγια. Αυτά είναι του ιδιοκτήτη. Θα μείνουν εδώ. Αυτό ήταν το μπάνιο μας. Και εδώ ήταν το δωμάτιο του baby. Baby died in the last, τέλος πάντων. Μια κιντουλά που είχαμε γυρισμένη ανάποδα. Αυτό επίσης είναι του ιδιοκτήτη, οπότε το ξαναεπιστρέψαμε στη θέση του.
Εδώ αντικαταστήσαμε, είχαμε τα δικά μας, μπήκανε του ιδιοκτήτη πάλι τα πραγματάκια. Αυτή ήταν η κουζίνα, εντάξει τώρα δεν είναι στα καλύτερά της προφανώς. Αυτή λοιπόν ήταν η κουζίνα, απλά εδώ έχουμε κανονικό φούρνο και λίγο πιο μεγάλο ψυγείο. Και αυτό ήταν το σαλόνι. Έβαλα στο μικρό να δει κάτι ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε τις δουλειές μας δυστυχώς. Και νομίζω μπορώ να σας δείξω και το πίσω, στο μπαλκόνι. Είχαν μπαλκόνι όλα τα δωμάτια, πολύ κεντρικά. Ωραία, εντάξει, δεν μπορώ να πω, καταπληκτική θέα. Ωραία, τα περάσαμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, είμαστε σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ακούσατε την κατσικούλα μας. Έχουμε κατσικούλες, έχουμε κοτούλες, είμαστε πάρα πολύ κοντά στη φύση. Βρισκόμαστε στο πατρικό του Γιώργου, με τους γονείς του. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο, είμαστε άνετα. Προσαρμοζόμαστε. Ειδικά ο μικρός θέλει λιγάκι το χρόνο του να προσαρμοστεί, γιατί τον ενθουσιάζουν πάρα πολύ όλες οι καινούργιες πληροφορίες που έχει στο περιβάλλον του, οπότε έχει αποσυντονιστεί πλήρως. Η μετακόμιση ήταν ένα challenge με την απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι έπρεπε να κάνουμε μία διαδρομή. Και αυτή ήταν όλη. Να ζούμε στο σπίτι που έπρεπε να αδειάσουμε μέχρι και τελευταία στιγμή, με το μωρό, με τις ανάγκες μας. Γενικά ήταν ένα challenge, ήταν αρκετά δύσκολο. Ήρθαμε όμως εδώ. Θα σας έχουμε μαζί μας. Ήταν μια κίνηση η οποία ήταν κανονισμένη πριν το χάος της καραντίνας και του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά είχαμε διάφορα σχέδια στο μέλλον, για το μέλλον και τα λοιπά. Έχουν μπει σε μια παύση. Ζούμε εδώ που ζούμε, ζούμε τη στιγμή. Θεωρώ ότι είμαστε σε ευνοϊκή θέση για το παιδί, δεδομένου ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να του προσφέρουμε όλη αυτή την φύση και την άπλα που δεν μπορούσαμε να το προσφέρουμε στους 4 τοίχους στη Θεσσαλονίκη. Θα σας έχω μαζί μου σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση και τους χώρους μας και τα λοιπά, όσο μπορώ και όσο θα κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και αυτά. Νομίζω θα έχουμε πολύ ωραίο περιεχόμενο όλο το καλοκαίρι εδώ πέρα, με τα ζώα, την αυλή, τι θα βάλουμε στην αυλή, παιχνίδια μπουρου. Και αυτά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Ευχαριστώ πολύ.